Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε? Με ο Κίθο παίζουμε Carmageddon Reincarnation. Έχουμε να παίξουμε. Έχουμε τερματίσει το 8ο επίπεδο. Παρόλα αυτά θα παίξουμε το συγκεκριμένο στυλ με αυτό τα μαξάκι, να το πάμε χαλαρά. Διότι από εδώ θα πάρουμε λεφτά και έτσι θα μπορούσαμε να ξεκλειδώσουμε και το 9ο στάδιο για να προχωρήσουμε. Ναι, οκ. Okay. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω. Τι θέλουμε, δεν είδα πόσα λεφτά χρειαζόμαστε ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι αρκετά, διότι το δεύτερο, η δεύτερη και η τρίτη πίστα του 8ου σταδίου δεν μας δίναν πολλά λεφτά. Άσε που στο ένα ήμουνα μείον στη μεγαλύτερη διάρκεια του επεισοδίου κιόλας. Οπότε πάμε εδώ να μαζέψουμε σιγά σιγά κάποια upgrades, κάποια όπλα, να τους κερδίσουμε, να τελειώνει η υπόθεση γρήγορα γρήγορα, να προχωρήσουμε στο ένα το στάδιο. Νομίζω μέχρι τα 15 έχει αυτή τη στιγμή το Carmageddon Reincarnation. Σίγουρα στο μέλλον θα βγουν και άλλα στάδια, δεν είναι στην τελική του μορφή. Αρκετό καιρό είναι η αλήθεια πως το φτιάχνουν. Είπαμε, αν μειώσουν λίγο τη συγκεκριμένη οθόνη που κάνει το loading, θεωρώ πως είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, καλοφτιαγμένο, αρμονικά παίζεις, υπάρχουν τα τοπία και όλες οι πίστες, τα σπίτια, αυτά είναι τα όπως βασικά τα θέλουμε στο Carmageddon, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Αμάξια σίγουρα και άλλα θα εμφανιστούν και χρειάζεται να εμφανιστούν, διότι θυμάμαι το Carmageddon το προηγούμενο είχε πάρα πολλά αμάξια. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να μαζέψουμε κάποια λεφτά. Σιγά σιγά εδώ πέρα. Διγεγιά με το πι. Πάμε λίγο ανάποδα. Έτσι να μαζέψουμε κάποια λεφτά. Όλοι οι αντίπαλοι είναι μπροστά μας. 45 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ ωραία και βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε στην αρχή, να έχουμε λίγο χρόνο να εξερευνήσουμε. Εγώ θέλω να βρω κάποια όπλα. Pet Electro Bastard. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να τρέξω προς τους ανθρώπους. Silent but deadly. Μάλιστα. Ας βγούμε πρώτα από εδώ. Και είναι άλλα δύο αμάξια μέσα. Όχι. Ένα έξω, ένα μέσα. Για να έρθουμε από εδώ. Τι έχουμε εδώ? Underwater build. Έτσι απλά. Εγώ θέλω να έρθω εδώ. Δεν ξέρω αν έχω ξαναέρθει τόσο μακριά στην παραλία. Συνεχίζουμε από εδώ και ό,τι να γίνει, ας γίνει. Κάτι θα βρούμε, δεν γίνεται. Ναι, αυτά θέλουμε. Pelvic Thrust, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Τι άλλο υπάρχει εδώ? Όχι. Smash their beach up. Νομίζω προτιμώ pelvic thrust. Open exaggerator. Συνεχίζουμε το pelvic thrust. Pelvic thrust μάλλον. Τι έχουμε εδώ? Object spinner. Οκ. Παράξενα πράγματα παίρνουμε. Άχρηστα πιο πολύ. Opponent Stinger. Mind Sending Ability είναι μια χαρά. Παρ' όλα αυτά το Pelvic Thrust πρώτα θα χρησιμοποιήσουμε. Καημένες οι αγελάδες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία μίνι επίθεση στους αντιπάλους. Εδώ υπάρχει αστυνομία. Αλλά εγώ πηγαίνω
προς την αστυνομία. Να το. Τι έγινε εδώ? Mind setting ability. Εδώ. Ου, δες τον τυχερό. Και νομίζω εγώ του το έκανα αυτό. Θα τα καταφέρω. Αυτό ήτανε. Α, αυτή. Για να δούμε. Μήπως πάρουμε κανένα όπλο από εδώ. Opponent freeze ray. Οκ. Okay. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να κουνηθεί, οπότε ας ψάξουμε λίγο. Επειδή να σκοτωθούμε, γίνεται και αυτό. Εδώ, δώσ' μου κάτι καλό, δώσ' μου κάτι καλό. Δεν ήταν καλό, δεν πειράζει. Μας διέλυσε λίγο τις ρόδες αυτός. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε προς τα εδώ. Κάπου εδώ υπήρχε ένα όπλο. Oil sticks from your ass. Όχι, δεν ήταν αυτό. Εδώ, τι έχουμε εδώ? Χωρίς να κολλάει το παιχνίδι, παρακαλώ. Earthquake bomb. Καθόλου άσχημο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τον ξεφτέλισα και αυτόν λίγο. Δεν έχω κερδίσει ακόμα κάποιον. Εδώ. Ας προχωρήσουμε λίγο εδώ. Κάπου εδώ υπήρχε ένα όπλο. Από εδώ πίσω. Παπάρια. Λοιπόν, καλά, οκ. Okay. Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο ακόμα. Και να που βρήκαμε ένα όπλο στο πουθενά, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κάτι εδώ πέρα. Ναι, το θέμα είναι να βρούμε τώρα έναν αντίπαλο. Εδώ είμαστε. Σε βρήκα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αλλά δεν με χάλασε κιόλας. Οπ, με την όπισθεν. Μόνιμα όπισθεν. Οπ. Πήραμε και μπόνους. Μη χέσω. Έλα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Άντε, μπράβο. Αυτός πως ζει εδώ πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για να δούμε αυτό εδώ. Τι είναι, είναι κάτι καλό? Δες τώρα. Δεν πειράζει, παίρνουμε λεφτά. Κάπου θα το πετύχουμε. Α, τέλεια. Γλίτωσα κιόλας από το πουθενά. Ναι. Ας πάρουμε ένα checkpoint. Έτσι αφού μπορούμε. Έλα εδώ.
πάει κι αυτός. Πάω κι εγώ. Πω, πω τζάμπα τα λεφτά που πήραμε. Ναι, κάτι εδώ, κάτι καλό, κάτι καλό. Τίποτα καλό. Α, τόσο καλά. Έλα να βγούμε. Έλα. Έλα. Καλά το πάμε. Εδώ είμαστε. Bad panic. Τι έγινε ρε. Πάμε. Πήραμε κι άλλα 27 δευτερόλεπτα. Θέλουμε ένα όπλο, Αυτό δεν είναι όπλο, ταχύτητα είναι. Kangaroo on command. Ok. Τι έχουμε εδώ. Αυτό ίσως είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Και αυτή είναι πράσινη γελάδα. All star γελάδα. Πρέπει να τη σκοτώσω. Και δεν μπορώ να τη σκοτώσω, εκεί δεν πειράζει. Αυτό θέλω να πάρω. Okay. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πάμε και για τον επόμενο τώρα. Και δεν έχασε. Έρχεται κι άλλο. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, εκεί πέρα που είσαι δεν θα έρθει. Εδώ όμως. Δεν ξεφταίλεις. Τι έχουμε εδώ, εδώ έχουμε turbo. Γιατί turbo? Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε Mind Sending Ability να κερδίσουμε και τον τελευταίο μας αντίπαλο. Είμαστε 60 χιλιάρικα. Πολύ καλά. Πάμε εδώ, εδώ θέλω. Γι' αυτό μου το έδωσε. Α, στον φίλο μας. Αντίο και σε σένα. Νομίζω πως μπορέσαμε και ξεκλειδώσαμε το ένατο στάδιο. Θα δούμε εδώ. 81, 101, 104. Σίγουρα ξεκλειδώσαμε το επόμενο στάδιο. Του δίνω μέχρι 83 χιλιάρικα. Αντί από 68 μέχρι 83. Και έχει 89. Και πάλι στο τσακ. Για να δούμε το ένατο στάδιο. Τι έχει. Να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, στο ένατο στάδιο έχουμε το κλασικό. Be the first complete 8 laps. Δυσκολάκι. Και το Fox, Fox and Hounds. Τα 2 λεπτά. Αυτό θα το δούμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο. Παρ' όλα αυτά, έχει τις δυσκολίες του. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.